Ξεκάθαρο μήνυμα που περιγράφει τις προθέσεις τους να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις έστειλαν στην πολιτεία οι Αγροτικοί Σύλλογοι Κηπευτικών Κρήτης με φόντο την απόγνωσή τους σε ό,τι αφορά την έλλειψη εργατών γης που πλέον έχει οδηγήσει σε δραματικά κενά για την αλυσίδα που καταλήγει στη διάθεση των προϊόντων τους. Με επιστολή τους στα αρμόδια Υπουργεία, οι σύλλογοι διαμαρτύρονται για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο φλέγον αυτό όπως χαρακτηρίζουν ζήτημα, ρίχνοντας την ευθύνη στα συναρμόδια Υπουργεία. Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την αποκλειστική ευθύνη για τη ζωφερή πραγματικότητα που θα ζήσει η ελληνική κοινωνία όταν θα σταματήσουν οι Έλληνες παραγωγοί να παράγουν αγροτικά προϊόντα με δική σας υπαιτιότητα. Σας ενημερώνουμε για την πρόθεσή μας να αλλάξουμε τον τρόπο διεκδίκησης αυτών των αιτημάτων με δυναμικές συγκεντρώσεις. Για εμάς είναι μονόδρομος πλέον να αντισταθούμε στην άνευ προηγουμένου πραγματικότητα που έχουν διαμορφώσει οι δικές σας πολιτικές. Η ύπαιθρος και της Κρήτης στενάζει από τις ελλείψεις εργατών και η ανησυχία των παραγωγών στο μέσο μιας περίοδου κρίσης έχει ξεπεράσει, όπως εξήγησαν, τα όρια, δυναμητίζοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητά τους. Αυτή τη στιγμή η Ιερά Πέτρα, και όχι μόνο η Ιερά Πέτρα, και το Τιμπάκι και οι στενάζουν από εργάτες. Δεν υπάρχουν εργάτες καθόλου για. Ούτε σε συσκευαστήρια, ούτε στα θερμοκήπια. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, αν δεν γίνουν τέτοιες ενέργειες, και όχι μόνο αυτές, και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να καλλιεργηθούν οι θερμοκήπια του χρόνου. Με άξονα να βρεθούν λύσεις, ο Δήμος Ιεράπετρας, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Ήλιος, που υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκάλεσαν αγρότες και επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα σε συνάντηση με τους υπεύθυνους του προγράμματος, που ενημέρωσαν σχετικά με την προοπτική ένταξης και απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και προσωρινής προστασίας των προσφύγων στην περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε, όπως επισημάνθηκε, να δώσει μια ανάσα στις δραματικές, όπως επισημάνθηκε, ελλείψεις. Προσπαθούμε να, όσο το δυνατόν καλύτερα, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να μπορέσουμε να έρθουν άνθρωποι στην περιοχή μας ώστε να εργαστούν και να ενταχθούν στην περιοχή μας, κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο και για αυτούς και για μας ως παραγωγή της Ιεράπετρας. Εντοπίζουμε βιομηχανίες και κλάδους όπου έχουν ανάγκη και ελλείψεις σε εργατικά χέρια, καταγράφουμε τις ανάγκες αυτές. Τι απαιτούμενες δεξιότητες χρειάζεται να έχουν οι άνθρωποι με τους οποίους χρειάζεται ο κάθε κλάδος να απασχολήσει. Κοινοποιούμε και γνωστοποιούμε στον κόσμο τις ευκαιρίες απασχόλησης και προσπαθούμε να τους διασυνδέσουμε. Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται το 2019 και είναι το πρώτο μεγάλο ενταξιακό πρόγραμμα στη χώρα, με στόχο να υποστηρίξει τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, αλλά προσφάτως και τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, καθώς και τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την εκπάνθηση της γλώσσας, την αναζήτηση κατοικίας και την έβρεση εργασίας. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έκαναν αυτοψίες σε αγροτικούς συλλόγους και θερμοκήπια, διαπιστώνοντας τις συνθήκες εργασίας των εργατών προς μια κατεύθυνση εμπλουτισμού με πρόσφυγες του προγράμματος.